και άλλη καβριά. Παρασκήνομαι Γιώργο Γεωργίου. Το είπα. Ο Καρατζαφέρης όταν ήταν ο Γεωργίου εκεί με είχε εντοπίσει και λέει στα μεγάλα μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, Άρης Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής τότε ήτανε. Σε θέλω στο στούντιο για ένα τέταρτο. Πήγα στο στούντιο να βγω με εντολή του αφεντικού. Με εντολή του αφεντικού. Δηλαδή το αφεντικό είπε να πας εκεί. Λέω είσαι σίγουρος, ναι. Πήγα. Περίμενα να βγω. Ξαναπερίμενα να βγω. Μου λέει ο Μιχάλης ο σκηνοθέτης της κουλτούρας, να πούμε, λέει ότι... Λέει δεν σε βγάζω. Λέω γιατί με βγάζω. Παίρνει τηλέφωνο, λέει ο Γεωργίου, λέει δεν θέλει να βγεις. Λέω κάτσε ρε πούστη. Λέει το αφεντικό, αυτό. Και εσύ τη γράφεις τα αρχίδια το αφεντικό και λες δεν βγαίνω. Γιατί να μην βγει ο Ραπτόπουλος κύριε Γεωργίου. Δεν βγαίνει. Πάρε ρε Καριόλη τηλέφωνο προηγουμένως. Πες μου, ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να βγεις γιατί δεν γουστάρω, δεν έχουμε χημεία. Με κάνεις και περιμένω ρε πούστη. 40 χρόνων άνθρωπος εκεί πέρα περιμένω. Δηλαδή τι να περιμένω. Πες μου, δεν βγαίνεις και τελείως. Γιατί να χάσω εγώ την ησυχία μου, να χάσω την άλλη εκπομπή μου κτλ. Και βγαίνω μετά και το αρχίζω. Κάτι Παναγίες, κάτι Χριστούς. Του λέω ρε πούστη. Γαμώ την Αθήνα και τον Πειραιά σου, γαμημένε. Για ποιο λόγο ρε πουστάρα με κάνεις έτσι, γαμιόλα. Αν τον είχα μπροστά μου, θα τον έσπαγα τα δόντια τον πούστη. Αλλά τι δόντια να το σπάσω αφού είναι σπασμένα. Θα τον κοπάναγα τον Καριόλη. Είναι τον μπούστη αυτό να τον κοπάναγα. Τον μπουσταρά αυτό να. Θα τον κοπάναγα τον μπούστη. Γιατί με έκανε πουστιά. Δεν είναι εντάξει.